Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Bump Hair Salon. Σήμερα θα σας δείξουμε ένα πολύ απλό και εύκολο χτένισμα για σγουρά ή σπαστά μαλλιά με λάμψη για τις γιορτές. Πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε το σημερινό μας χτένισμα στα μαλλιά σας, σας προτείνουμε να δείτε το προηγούμενο μας βίντεο όπου σας δείχνουμε πώς να πετύχετε ογκώδη και διαχωρισμένες μπούκλες με τη φυσούνα, καθώς οι μπούκλες με όγκο είναι η βάση αυτού του χτενίσματος. Αφού λοιπόν έχετε προετοιμάσει και στεγνώσει τις μπούκλες σας κάνοντας ένα απλό styling με τη φυσούνα, ξεκινήστε με το πρώτο σας πλαϊνό χώρισμα. Είτε με μία χτένα, είτε με τα δάχτυλα, πάρτε το πρώτο τμήμα των μαλλιών και στριφογυρίστε το με φορά προς τα κάτω και προς τα πίσω, μακριά από το πρόσωπο, όπως σας δείχνουμε και στο βίντεο. Ασφαλίστε με ένα τσιμπιδάκι το πρώτο σας τμήμα και συνεχίστε την ίδια διαδικασία για όσες φορές θέλετε εσείς, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να δώσετε. Εμείς θα επαναλάβουμε συνολικά 3 φορές αυτήν τη διαδικασία. Εάν δεν έχετε αφέλειες όπως το μοντέλο μας, μπορείτε να κάνετε μία πλαϊνή χωρίστρα μεταφέροντας τα μαλλιά από τη μία πλευρά του προσώπου σας και δουλεύοντας την άλλη πλευρά με τα λιγότερα μαλλιά όπως σας δείχνουμε και στο βίντεο. Προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο ασφαλίζετε τα τσιμπιδάκια σας, ώστε να μην πιάνετε και από τις ελεύθερες μπούκλες. Θέλουμε οι μπούκλες να πλαισιώνουν το πλαϊνό αυτό σημείο και συνολικά όλο το πρόσωπο δίνοντας ένα στρογγυλό σχήμα σαν τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα φαίνεται προσεγμένο και περιποιημένο. Όταν τελειώσετε με το πιάσιμο στο πλάι, φτιάξτε τις μπούκλες σας γύρω-γύρω από το πρόσωπο και πίσω σε περίπτωση που έχουν χαλάσει. Εάν κάποιες μπούκλες φριζάρουν από τη διαδικασία, βάλτε λίγο leave-in conditioner τοπικά, τυλίχτε τις γύρω από το δάχτυλό σας για να σχηματίσουν το σπιράλ και αφήστε τις να στεγνώσουν. Πρακτικά το χτένισμα έχει τελειώσει, αλλά λόγω εορτών είπαμε να το αναβαθμίσουμε με λίγο glitter για περισσότερη λάμψη και να σας δώσουμε λίγη έμπνευση παραπάνω για να πειραματιστείτε όχι απαραίτητα μόνο με glitter, αλλά και με διάφορα άλλα αξεσουάρ ή τσιμπιδάκια ανταυτού. Σε ένα μπολ βάλτε λίγη ποσότητα ζελέ, ρίξτε μέσα το glitter και αναμίξτε. Το glitter μπορεί να είναι οποιασδήποτε χρήσης, από σκιά ματιών μέχρι και crafting glitter, δηλαδή το glitter το οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε χειροτεχνίες. Χρησιμοποιήστε ένα πινέλο μακιγιάζ για να εφαρμόσετε το glitter στο κενό μεταξύ των τμήματων, δηλαδή στις ρίζες σας. Προσθέστε όση ποσότητα θέλετε, ανάλογα με το πόσο έντονο θέλετε να φαίνεται το glitter στα μαλλιά. Αυτή είναι μια εναλλακτική λύση εάν δεν έχετε πολλά στραφτερά αξεσουάρ, αλλά θέλετε να κάνετε μια πιο glam εμφάνιση τις φετινές γιορτές. Και τόσο απλά, το σημερινό μας tutorial έφτασε στο τέλος του. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να τολμήσετε να το δοκιμάσετε για τις χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις σας. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, subscribe στο κανάλι του Bump Hair Salon και σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο του Bump Hair Salon. Θα τα πούμε στο επόμενό μας βίντεο. We'll be right back.